την ίδια ώρα λοιπόν που ο... ο κόσμος δεν μπορεί να πάει ούτε κάνουν διακοπές που δεν έχει να ψωνίσει τα απαραίτητα τώρα τον Αύγουστο θα έχουμε νέες ανατιμήσεις ακόμα και στα νησιά και στα κηλικία των πλοίων. Από σήμερα υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις 20-25% όπως καταγγέλλεται στα φάρμακα στα φάρμακα να δούμε την κάρτα μια χαρακτηριστική μια ενδεικτική έτσι απαρίθμηση φαρμάκων φτηνών φαρμάκων που πάνε έως 400 40% επάνω, παιδιά, να τη δείξουμε την euh, κάρτα, Α, είναι τα λεγόμενα γενώσιμα, αυτά που μας έλεγαν εδώ. Λοιπόν, έως 440% το στεντών. Oh. Ε, Ανδρέα. Μιλάμε για... Κοιτάξτε, οι αυξήσει είναι εξωφρενικές. Εγώ δεν θα ξεχάσω όλο στοιχείο με Άδωνη Γεωργιάδη, πάλι Υπουργό υγεία τότε, <χ> που μας έλεγε ότι φέρνουμε τα γενώσιμα για να <χ> έχει <χ> ο κόσμο <στενά> φάρμακα. Κοιτάξτε τώρα πάλι με Άδωνη Γεωργιάδη, Τετραπλασιασμό, πενταπλασιασμό και τριπλασιασμό των τιμών των φαρμάκων. Εδώ μιλάμε. Κοίταξε, χτυπούν τον κόσμο εκεί ακριβώ που πονάει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Το φάρμακο. Και πρόσεξε, θυμάσαι και τι καταγγελίσει τρομερέ που είχαμε από τον καρκινοπαθή, τον κύριο Στρατάκη. Ακριβώ. Που έλεγε ότι πλέον έπρεπε να πληρώνει με ένα εξωφρενικό ποσό τα παυσίπονά του. Ακριβώς. Για να έχει μια βασική ποιότητα ζωή. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, Ανδρέα, δεν είναι απλά. Ναι, ο φιλελευθερισμό, η ληστεία, αυτό είναι σαντισμό. Βαρβαρότητα είναι. Είναι βαρβαρότητα. είναι βαρβαρότητα. Είναι βαρβαρότητα και συνδυαστικά με αυτό που σα λέω, θα δούμε μετά με τα συγκεκριμένα έγγραφα, του ισολογισμού και τα επίσημα στοιχεία. Μέσα σε ένα χρόνο, Νέα Δημοκρατία και Πασόκα από δίπλα μα χρεώνουν όλου εμά. Και θα δείτε πώ πάνω από 100 ακόμα εκατομμύρια. Φτάνουν το δισεκατομμύριο.